Χαρούμενοι και ταυτόχρονα πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς προφανώς που είχαν την πρωτοβουλία και την συνέστηση και το ενδιαφέρον και την αναζήτηση να σκεφτούν ότι τέτοιες δράσεις είναι χρήσιμες γιατί απευθύνονται στη νέα μας πραγματικότητα. Η φωτιά, οι πλημμύρες, οι καταστροφές δεν είναι τόσο μακριά μας όσο παλαιότερα. Είναι η νέα πραγματικότητα και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενημέρωση τόσο για το τι πρέπει να κάνουμε όσο και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις κρίσεις. Γιατί κρίσεις είναι. Να δώσω συγχαρητήρια και στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στην Πυροσβεστική, στο Πυροσβεστικό Σώμα για αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Γιατί με πολύ απλό τρόπο και με πολύ καθημερινό και ίσως αθώο, ας το χαρακτηρίσω να το πω, το ύφος των παιδιών, μαθαίνουμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά ώστε να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κρίση. Σε αυτή τη στιγμή λέτε ότι η νέα γενιά είναι ευκαιρή γενιά γιατί έχει πάρα πολλές αφορμές να μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Κάτι που έλειπε σε εμάς τις προηγούμενες γενιές, κυρία Σπυριδάκη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και δεν εννοώ την εξωστρέφεια του σχολείου στο σύνολό της. Οι δράσεις αυτές που γίνονται είναι δράσεις που φέρνουν το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία και τα παιδιά πιο κοντά στην κοινωνία κατά επέκταση. Οπότε σαφέστατα είναι και τύχη ως γενιά, αλλά δεν είναι μόνο η τύχη, γιατί είναι αποτέλεσμα προσπαθειών και πρωτοβουλειών κάποιων ανθρώπων. Και είναι πολύ σημαντικό να τους θυμάμαι και να τους ευχαριστούμε για αυτές τις πρωτοβουλίες.